Να μας πει ο κύριος Γιαννακόπουλος λοιπόν πώς διαγνώσκεται η υποτροπή και μετά ο κύριος Κουλαρίκος πώς αντιμετωπίζουμε με τη χειρητικά την υποτροπή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δύο θέματα. Το πρώτο αυτό που θα ακούσετε από μένα και μετά από τον Ανδρέα, που κατά τη γνώμη μου είναι από τα πλέον δύσκολα. Αν η ένδειξη του πότε θα πάμε ή δεν θα πάμε σε χειρουργείο είναι σημαντικό και δύσκολο, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ίσως δύσκολο κομμάτι. Λοιπόν, θα σας πω ότι η τεράστια ποικιλία ποσοστών επιτυχίας που βλέπετε στη βιβλιογραφία οφείλεται σε ένα πολύ απλό λόγο. Δεν υπήρξαν ποτέ και δεν εφαρμόστηκαν ενιαία ξεκάθαρα κριτήρια επιτυχίας. Δηλαδή, πότε πέτυχε η πυελοπλαστική? Όταν εμένα μου αρέσει στην πυελογραφία η εικόνα που βλέπω? Όταν ο ασθενής μου έχει ένα νεφρό μπαλόνι αλλά είναι ασυμπτωματικός? Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι ποτέ δεν τέθηκαν ξεκάθαρα κριτήρια επιτυχίας και αποτυχίας. Ούτε και τώρα υπάρχουν. Απλώς, τουλάχιστον τώρα μπορούμε να μιλάμε κατά κάποιο τρόπο μια κοινή γλώσσα. Δύο είναι τα κριτήρια του επιτυχούς αποτελέσματος. Αν ο ασθενής μας πριν είχε συμπτώματα, συνήθως κολικό, να μην έχει μετά το χειρουργείο. Και δεύτερον, η εικόνα του, η μετεχειρητική στον απεικονιστικό έλεγχο, να είναι καλύτερη από την προεγχειρητική. Προσέξτε, όχι τέλεια, όχι ένας υπέροχος νεφρός, ξέρετε πολύ καλά γιατί μιλάω, να είναι καλύτερη από την προεγχειρητική. Παραδείγματα. Γυναίκα 60 χρονών, είναι, παρεπτόντως είναι η πυελοπλαστική που είδατε με την έκτοπη φλέβα. Αυτή που σας έδειξα στο αρχικό βιντεάκι με την φλέβα που πήγαινε από πίσω. Πριν, μετά. Συμπτωματική πριν, ασυμπτωματική μετά. Καμία αμφιβολία ότι είναι ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Πληρεί και τα δύο κριτήρια και μάλιστα ξεκάθαρα. Άλλο περιστατικό, το είδαμε και πριν. Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική επίσης. Ξεκάθαρα επιτυχές αποτέλεσμα. Πολύ καλύτερη εικόνα από την προεγχειρητική, απουσία συμπτωμάτων. Αν το βλέπαμε αυτό μόνο του, μπορεί να θέλαμε να κάνουμε και ένα διεργό νεφρόγραμμα. Αλλά αν το δει συγκριτικά, είναι σαφές ότι ο ασθενής σου σε πρώτη φάση θεωρείται ως επιτυχία. Και βλέπουμε και κάνουμε, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί. Ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Εδώ υπάρχει το μεγαλύτερο μπλέξιμο. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι όλο το μπέρδεμα της μετεχειρητικής αξιολόγησης. Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική δεξιά. Δείτε το προεγχειρητικό, ένα σαφέστατα αποφρακτικό ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Και δείτε το μετεγχειρητικό. Πολύ ωραίο, θα μου πει κάποιος. Δεν σας έχω βάλει το τάφεν δεύτερο επίτηδες. Το τάφεν δεύτερο εδώ μου το δίνει 21 λεπτά. 21 minute. Είναι αποφρακτικό, αν το πάρει σαν αυστηρά ορισμό. Φυσικά εδώ έχουμε και την πυελογραφία που δεν σας την έβαλα για να κερδίσουμε χρόνο. Θα το πάρουμε στα σοβαρά, προφανώς όχι. Δεν έχει συμπτώματα, βελτιώθηκε και στην πυελογραφία που δεν σας έχω δει, αλλά και στο σπινθυρογράφημα βελτιώθηκε. Ακόμα και πυελογραφία να μην είχα πριν, εφόσον έχει βελτιωθεί στο σπινθυρογράφημα, στο ραδιενεργό νεφρόγραμμα, είναι επιτυχές, άσχετα αν σε απόλυτες τιμές μου το δίνει αποφρακτικό. Είναι όλα τα προβλήματα που έχει το ραδιενεργό νεφρόγραμμα και που ξαναλέω του χρόνου στην Πορταριά πρέπει να υπάρχει ένας πυρηνικός γιατρός να μας μιλήσει γι' αυτό. Αυτά ήταν μέχρι τώρα εύκολα περιστατικά. Καμία δυσκολία. Πάμε τώρα σε άλλα. Πιο δύσκολα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο το είδα πριν από 3 μήνες. Χειρουργήθηκε σε κάποιο νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος με ανοιχτή επέμβαση. Σύμφωνα με το ιατρικό, με το φίλο νοσηλείας που έφερνε μαζί, βρέθηκε έκτοπο αγγείο το οποίο απολυνώθηκε. Προφανώς ήταν φλέβα, ελπίζω να ήταν φλέβα. Αλλά δεν έγινε πυελοπλαστική. Κολικός πριν, ο ασθενής εξακολουθεί να κάνει κολικούς πριν, μετά. Υπάρχει καμία αμφιβολία? Είναι μια ξεκάθαρη αποτυχία. Πληρεί και τα δύο κριτήρια της αποτυχίας. Και αν θέλετε και το ραδιενεργό νεφρόγραμμα, μετεγχειρητικά είναι αυτό εδώ. Και αυτό είναι εύκολο όμως να αξιολογηθεί. Ήταν ένα πολύ καθαρό περιστατικό. Το μεγάλο μπέρδεμα, ξαναλέω, δημιουργείται όταν βάλουμε στο παιχνίδι το ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Γιατί το ραδιενεργό νεφρόγραμμα δίνει ψευδώς αποφρακτικές εικόνες όταν έχεις ένα μεγάλο σύστημα. Θέλει πολύ νερό, πολλά ούρα για να γεμίσει, για να αρχίζει να τρέχει, να αδειάζει. Μόνο στο ραδιενεργό νεφρόγραμμα ανοιχνεύει κρούσεις, οι οποίες ανεβαίνουν, ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Του κάνεις LASIX και δεν ανταποκρίνεται καλά πιθανόν, γιατί έχει μια λειτουργία στο 20-22%. Μην περιμένεις να ανταποκριθεί στο δεκάλεπτο του LASIX. Ο πυρηνικός γιατρός δεν θα κάτσει 3 ώρες να περιμένει. Θα κάνει το LASIX, θα βάλει την κάμερα και θα περιμένει κανένα 20 λεπτό. Άδειασε, δεν άδειασε, στο δίνει αποφρακτικό, μη αποφρακτικό. Θέλει άλλο πρωτόκολλο αυτό. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι εύκολα. Αν όμως εσάς, ως ιατρείος, σας έρθει με τον ραδιενεργό νεφρόγραμμα, θα του πείτε: απέτυχε. Βλέπεις εδώ. Ούτε καν μετράει το τάφεν δεύτερο. Σε κακή ενυδάτωση. Αν ο ασθενής είναι στεγνός πριν το ραδιενεργό νεφρόγραμμα, θα σας δώσει αποτελέσματα αλλαντάλλων. Και βέβαια, το πιο σημαντικό, μάλλον ένα από τα πολύ σημαντικά, η μη εφαρμογή σταθερού πρωτοκόλλου. Ο πυρηνικός γιατρός πρέπει να ξέρει
τι θα κάνει ακριβώς και πρέπει να έχει μιλήσει μαζί σας. Ας δούμε ένα περιστατικό. 18 ετών. Αυτός εδώ είναι ο νεφρός πριν. Μέσα είχε 26 πέτρες, μικρές. Και αυτό εδώ είναι μετά. Κολικός πριν, χωρίς συμπτώματα τώρα. Τι λέτε? Ποιος θα το χαρακτήριζε σαν επιτυχία? Ούτε 10. Σαν αποτυχία? Κανένας. Καταρχήν, να πω κάτι. Επειδή το έχω δείξει σε κάποιους συναδέλφους, το Γιαννόπουλο, ας πούμε, και μου έχει επιτεθεί γι' αυτό, μην κοιτάτε το τι έγινε πριν. Θα μπορούσε να γίνει φρεκτό, μη θα πει κανείς, γιατί δεν είναι λειτουργικός. Είναι λειτουργικός. Έδινε μια λειτουργία 33%. Εγώ λέω ότι είναι ψεύτικη, αλλά με 33% στο 18χρονο δεν θα κάνει εύκολα κανείς νεφρεκτομή, να συμφωνήσουμε. Μιλάμε για την επιτυχία του αποτελέσματος. Ας μην κρίνουμε το αν έπρεπε να γίνει νεφρεκτομή, ας πούμε έτσι. Μιλάω για την πυροπλαστική, μόνο για αυτή μιλάω. Λοιπόν, μόνο 10 είπαν επιτυχία και οι υπόλοιποι δεν παίρνουν θέση. Εγώ λέω ότι είναι επιτυχία. Το νεφρόγραμμα όμως μου λέει ότι είναι μια παταγώδης αποτυχία. Διότι μου δίνει μια καμπύλη που ανεβαίνει, ένα τάφεν δεύτερο πάνω από 50 και ουσιαστικά το ίδιο πράγμα μου δίνει και μετά. Ο ασθενής από τη μέρα που χειρουργήθηκε απέβαλε 6 από τους 26 λίθους που δεν αφαιρέσαμε εμείς. Μόνος του απέβαλε 6 λίθους. Έχει κανείς αμφιβολία ότι είναι βατή η πός του? Κανείς. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν μπορείτε να στηριχτείτε αμυγώς στο ραδιενεργό νεφρόγραμμα με τα εγχειρητικά. Είναι μεγάλη παγίδα. Ούτε καν στην εικόνα αυτή εδώ μόνη της. Και εγώ με αυτή θα έλεγα, τι είναι αυτό το χάλι? Πρέπει να συγκρίνετε πριν και μετά όμοια πράγματα και να αξιολογήσετε το ραδιενεργό νεφρόγραμμα μέσα στα πλαίσια του κλινικού σεναρίου. Είχε βελτίωση το ραδιενεργό νεφρόγραμμα στο τάφεν δεύτερο? Όχι, έγινε φυσιολογικό, είχε βελτίωση. Η νεφρική λειτουργία εξακολουθεί να παραμένει σταθερή ή και να βελτιώνεται. Αν το πάρετε και το διαβάσετε ξερά, βλέποντας μόνο το τάφεν δεύτερο, θα πέσετε σε πολλά λάθη. Και θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο περιστατικό που τα δείχνει σχεδόν όλα αυτά. Λοιπόν, 1999, η κυρία αυτή, 27 χρονών τότε, χειρουργείται στη Θεσσαλονίκη από έναν γνωστό συνάδελφο της Βορείου Ελλάδος με ανοιχτή πυελοπλαστική. Μη μου πει κανείς ότι εγώ θα έκανα νεφρεκτομή. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω, αλλά ήταν 27 χρονών, κόρη γιατρού και με ένα ραδιενεργό, συγγύη στην πυελογραφία, και με ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα παλαιομοδίτικο που έδινε 33% σε αυτό το νεφρό. Προφανώς πλασματικό. Το δέχομαι, αλλά δεν ήταν 15, 20, για να το βγάλεις αβίαστα. Ξαναδείχνω την πυελογραφία και την αξονική. Έγινε μια ανοιχτή πυελοπλαστική. Αυτή είναι η εικόνα το 2002. Η κοπέλα είναι ασυμπτωματική και έρχεται με αυτή την εικόνα. Δεν θα σας ρωτήσω τη γνώμη σας, θα σας δείξω το σπινθυρογράφημα. Το οποίο μας λέει ότι είναι ξεκάθαρα αποφρακτική, με ένα τάφενα δεύτερο που ούτε καν το ανοιχνεύει. Ένα ποσοστό λειτουργίας όμως 47%. Καλύτερο από το προηχειρητικό. Πλασματικό. Να το δεχτώ. Καλύτερο από το πλασματικό προηχειρητικό. Και με ένα τάφ δεύτερο ψαξεγύρευε. 2002 έχει αυτή την εικόνα στην αξονική. Εξακολουθεί να παραμένει ασυμπτωματική. Να σας θυμίσω πάλι την προηχειρητική για να συνονοούμαστε. Και πάμε σε αυτή του 2002. Ασυμπτωματική. Με ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Α, πυελογραφία. Ενδοφυλία πυελογραφία. 2002. Είναι καλύτερη από την προηχειρητική. Είναι τραγική αν τη δεις μόνη της. Είναι καλύτερη από την προηχειρητική όμως. Ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Αποφρακτική. Βλέπετε την καμπύλη. Τα φεν δεύτερο αντεβρέστο, ούτε καν μετρίεται. Και ένα ποσοστό που το δίνει τώρα πλέον στο 52%. Τον βγάζει και καλύτερο από τον απέναντι. Συμπέρασμα. Η άποψή μου, γιατί γι' αυτό ήρθε, για μια δεύτερη γνώμη ήρθε. Συγχαρητήρια, να πάτε στο καλό, να βρείτε το γιατρό σας και να του δώσετε τα συγχαρητήριά μου. Ήταν μια επιτυχημένη πυελοπλαστική. Ανεξάρτητα αν αυτός ο νεφρός είναι ένας νεφρός που σε κακή γενική κατάσταση, γιατί ήταν εκ των προτέρων έτσι. Το χειρουργείο όμως ήταν επιτυχημένο. Σας τα έδειξα όλα αυτά για να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι να αξιολογήσεις με τα εγχειρητικά μια πυελοπλαστική και μάλιστα αν δεν έχεις προεγχειρητικές εικόνες να συγκρίνεις. Τις μετεγχειρητικές μόνες τους δεν μπορείτε να τις αξιολογήσετε. Ξέρες.
και ένας γρήγορος αλγόριθμος. Υποχώρηση συμπτωμάτων, βελτίωση στον απεικονιστικό, επιτυχία. Το ακριβώς ανάποδο, αποτυχία. Τα συμπτώματα υποχώρησαν, στον απεικονιστικό δεν βελτιώθηκε. Για κάποιους αυτό είναι επιτυχία. Σε κάποια paper είναι επιτυχία αυτό, σαν σενάριο. Εδώ η μόνη λύση είναι το ραδιενεργό νεφρόγραμμα, το οποίο όμως δεν θα το δείτε μόνο του, ξαναλέω, θα το δείτε συγκριτικά. Βελτιώθηκε το τάφενα δεύτερο, εκεί που ήταν 25 πήγε 18. Καλό στοιχείο. Η νεφρική λειτουργία σταθεροποιήθηκε, δεν έχει πέσει καθόλου αυτά τα χρόνια ή βελτιώθηκε. Τότε μπορείτε να το χαρακτηρίσετε ως επιτυχία καταρχήν, αλλά είναι σε παρακολούθηση. Και το πιο δύσκολο σενάριο είναι αυτό. Να έχετε βελτίωση στον απεικονιστικό, αλλά να μην έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Αυτό εδώ πραγματικά είναι το μεγαλύτερο μπέρδεμα. Ευτυχώς το ποσοστό αυτών των περιστατικών στις υποτροπές είναι της τάξης του 8,5%. Δηλαδή από όλες τις υποτροπές, με κλινική εικόνα τέτοια θα έρθει ένα 8,5%. Ευτυχώς. Εδώ τα πράγματα μπερδεύονται πολύ. Καταρχήν, καταρχήν το θεωρούμε ως μια πιθανή αποτυχία. Πρέπει να αξιολογηθεί ότι δεν έχουμε άλλα αίτια συμπτωμάτων. Την πατήσουμε. Από εκεί και πέρα, ραδιενεργό νεφρόγραμμα, ανιούσα πυελογραφία, συνολική αξιολόγηση και αποφασίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και πώς θα αντιμετωπίζουμε, Αντρέα? Θα κάνω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Στο τελευταίο περιστατικό που έδειξε ο Στέλιος, συμφωνώ, ήταν μια πραγματικά πολύ επιτυχημένη. Μην κοιτάτε το ποστό της ετερόπλευρης λειτουργίας. Εγώ σε αυτή την κοπέλα θα είχα κάνει ένα πράγμα. Νομίζω, Στέλιο, ότι πρέπει να το πεις. Θα της είχα μετρήσει την πίεσή της. Γιατί μπορεί να έχει πολύ ωραία εικόνα, 52% λειτουργικότητα. Το GFR της να είναι χαμηλό όμως, πώς το λένε, του σύστοιχου νεφρού πραγματικά, και να έχει κάνει υπέρταση η κοπέλα και θα της έβγαζα το νεφρό εγώ. Δεν θα λέγω ότι έχει καλή, για να είμαστε ειλικρινείς, και αν θέλετε το συζητάμε.